Δεν μα σταματάει τίποτα. Ζέστη, κρύο, βροχή, χιόνι. Άσετε που την προηγούμενη εβδομάδα εκεί που είχαμε δεν θυμάμαι πόσου βαθμού ξαφνικά άρχισε να βρέχει και καταιγίδε κτλ. Και να σα πω ότι αυτό μου έκανε κάτι πάρα πολύ ερωτικό. Ναι. Να σα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ και μηνύα. Ε, μέσα στο καλοκαίρι αυτό το ξαφνικό τη βροχή. Ε, αχ, αγάπη μου, τρέξει να βραχούμε και πάμε στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο και ξαπλώνουμε. Γιατί και τον Άσε και... βρεγμένο. Ναι, ωραία. πάρα πολύ ωραίο. Και το λέει και το τραγούδι, Δεν να κάνουμε έρωτα μέσα στη Ναι, ε, ποιο το λέει αυτό. Ε... Να κάνουμε, ε, έναν να έρωτα κάνουμε ένα νερό τα όλο τρελά. Ναι, υπάρχει και ένα τραγούδι. Νομίζει. Που λέει για τη βροχή, εσύ απλά το. Εκείνη την ώρα το μεταποιεί και βάζει τη βροχή Μπορεί. μέσα. Μπορεί. Μπορεί. Λοιπόν, αλλά δεν θυμάμαι. <χω> θα το βρω. Το να κάνουμε ένα νερό τα όλο τρελά το ξέρουμε από το Ντόλι. Ναι, αλλά τέλο πάντων έχω φτιάξει να είναι μέσα στη βροχή. Α, το έχει φτιάξει εσύ. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω. Βέβαια, να ξέρει ότι αν κάνει έρωτα μέσα στη βροχή και είσαι και στην άνδρο. Είναι καταπληκτικά. Αυτό το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει και με έρωτα και χωρί βροχή. Και με βροχή χωρί έρωτα. Έχω ζήσει όλα. Και βροχή. Όλοι στην άνδρο. Έχω ζήσει και με έρωτα και βροχή. Άρα οι άνδρε που πάει. Έχω ζήσει και βροχή χωρί έρωτα. Έχω ζήσει και έρωτα χωρί βροχή. Όνειρο. Κατάλαβε. Όνειρο στην άνδρο. άνδρο. Ε, ναι, γιατί πάμε τόσα χρόνια, παιδιά, να μην έχω ζήσει και έρωτα και χωρί και βροχή και με. Όλα Όμως, τα φωτεινά. Όλε τι φορέ πέρασε σταυμάσια. Ναι, δεν το συζητάω. Φέτο και... θα πάμε μαζί. Ναι, φέτο άντε θα πάμε μαζί. Λοιπόν, κατοχυρώνω. Φέτο θα έρθω με την Μπάρμπαρα. Mm. Λοιπόν, θα πάμε όλοι μαζί, μωρέ. Όλοι και yeah. δεν πάμε κι όλοι. Yeah. Λοιπόν, yeah. αφού υπάρχει ο νούμερο ένα προορισμό, αυτό που θα πάει και ένα ζευγάρι σήμερα εντελώ δωρεάν από εμά. Περάκης λοιπόν στην Άνδρο, η νούμερο ένα επιλογή, πραγματικά το στολίδι της Άνδρου, που για τέσσερις ημέρες, τρεις νύχτες θα ταξιδέψει εντελώς δωρεάν και θα περάσει καταπληκτικά με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σου, α, εντελώς δωρεάν με το πρωινό σου, σε αυτή την καταπληκτική τοποθεσία, με την μοναδική του θέα. Τι θες την πισίνα, την personal, από κάτω, θέλεις από κάτω α, τη δική σου παραλία, το δικό σου beach bar μέχρι και diving και για τα κορίτσια μου να σα πω ότι από κάτω υπάρχει και κέντρο αισθητική, νύχια, μαλλιά, μακιγιά, μασά, ξεκούραση τα πάντα. Α, ah, καλά. Ε, η Μπάρμπαρα δεν θέλει τίποτα άλλο. <laughs> Άμα τη δώσει αυτό, θα πάει εκεί. <laughs> θάλασσα δεν θα βγει, νύχη, μαλί, θα κάτσει όλη μέρα. Και είναι μια χαρά διακοπέ. <laughs> λοιπόν, Θέλω να σου πω όταν ταξιδέψει καταπληκτικά, θα περάσει σοφέρ, θα φάσει θα πέρ. πάσει πέροχα στο ξενοδοχείο με το εστιατόριο Κυκλάδε, όπου μιλάμε για έναν κατάλογο απίστευτων εδεσμάτων και επιλογών. Γιατί ο σεφ μα πάντα έχει τα καλύτερα. Εκλεκτό. Τα καλύτερα. Εκλεκτό. Δεν το συζητάμε. Αλλά θα ταξιδέψει με τη νούμερο 1 εταιρεία που εγγυάται το σίγουρο, άνετο, γρήγορο ταξίδι και δεν είναι άλλη από την Golden Star Ferries που μα ταξιδεύει καθημερινά από Ραφίνα. Για τι κυκλάδε και συγκεκριμένα άνδρω, τίνο, μήκο, πάρο, ναξο ή ο Σαντορίνη, όπου θα πα ε, ένα σίγουρο ταξίδι άνετο, στην ώρα σου θα φτάσει, θα περάσει καταπληκτικά, εντελώ δωρεάν και το αυτοκίνητο ή η μηχανή σου και η επιστροφή. Όλο αυτό λοιπόν το πακέτο, κάνοντα follow στο Αλέξα real στο ίντερνετ, στο Instagram, ίντερνετ, αναγκαστικά πρέπει να έχει, και στο αλέξανδρος πετρίδης στο Facebook, πάλι μέσω ίντερνετ, Α, θα μου πει γιατί μέσω ίντερνετ δεν μπορούμε να σε βρούμε. Ναι. Για κάποιους λειτουργώ και χωρί ίντερνετ. Για κάποιου. Λοιπόν, αλλά για του υπόλοιπου θα κάνετε follow και θα στείλετε μήνυμα για το διαγωνισμό Απεράκη, Άνδρο και Golden Star Ferries. Το πλοίο θα σαλπάρει. Σφύριξε. Καλή επιτυχία. Υπάρχει και τραγούδι. Το πλοίο θα σαλπάρει. Ναι, ακού. Αυτό είναι. Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα είναι το παλιό. Ναι. Α. Αλλά και το άλλο είναι. Ε, αυτό που λες είναι, Γιάννη του. Να, 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 να... Να, αυτό! Δεν είναι του στυλ μου, γιατί τραγουδάω μόνο λαϊκόξες που χρειάζεται φωνή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν τραγουδάω, εγώ, Ποπάκια και αυτά. Μ' αρέσει το τραγούδι αυτό. Να, να, να... Δεν μου έρχεται. DJ, εσύ λέμε τώρα, που παλιά το εκτελούσες και αυτό. Για πε μου λίγο ποιο τραγούδι είναι αυτό. Την Αγιάννη... Να δει Έτσι πάει το τραγούδι. Έτσι πάει. Α, ναι. Να ναι, 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 να μας πάρει. Ναι. Και πάνε ένα στην άνε ακρογιάλια. Ναι. Κάπως έτσι πάει. Ναι, έτσι πάει. Τι πισερό, το βουράγι. Τέλος πάντων. Εντάξει, κρουαζιέρα θα σε πάω είναι, ρε. Ναι. Αυτό ήταν όλα. Ναι. Κατάλαβες. Ε, λοιπόν, αυτό είναι. Μα να α, σου πω αυτά. κάτι, σημασία δεν έχει να τα, τα τραγούδια να πατάς στο jukebox. Ε, ε, Εμά, στο παγλάτο μα έχουν τα τραγούδια. Ακριβώ. Και εγώ, α πούμε, που ξέρω πάνω από τι 6.500 κομμάτια, ε, δεν τα θυμάμαι όλα με τη μία. Αλλά όμω ο Μαέτο. μου... όμω και τον Σουρκέτε. Ακριβώ. Ναι, μα η μουσική, παιδί μου, είναι αυτό. Είναι το. Καταλαβαίνετε, mm. mm. γι' αυτό και περισσότεροι. Μήκονο και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένοι μπυγγουίνοι. Ναι, Ιδες. Ναι. Λοιπόν. Τι κάνετε, κορίτσια μου. Καλά. Ε, τι ε? Μια χαρούλα. Α, α εντάξει, έτσι το πες. Ε, ε πιστεύω. είπα, ε. Α, το καλοκαίρι, τι γίνεται, Μπάρμπα, σήμερα έχεις μπροστά. επιστημονικό θέμα. Ναι. Το κατάλαβα βάλω. σήμερα, γιατί είσαι πάρα πολύ σεμνή. Ναι. Ναι. Είμαι. Ε, όταν φοράς βάγκο, ξέρω ότι θα πεις <laughs> επιστημονικό θέμα. <laughs> <laughs> λοιπόν. Ξέρω τι θα πει επιστημονικό θέμα. Ε, πάντα ανάβει τα αίματα. Είναι όχι, όλα, όλα, όλα είναι μέσα. Για να ανάβει τα αίματα. Δεν, δεν το κάνει για γιατί. Όχι, άλλο. μα απλά είναι καλοκαίρι. Καλέ, τι να βάλει για καλοκαιρινό. Το χειμώνα θα μου δείξει μετά ζυμπάγκο. Ε. Γιατί άμα να τρέξουν οι φίλοι μα και στα χειμωνιάτικα, τα επεισόδια <laughs> θα δουν ότι <laughs> ήσουν κάθε μέρα με ζυμπάγκο. Οπότε τώρα είναι καλοκαίρι. Επόμενο είναι. Λοιπόν, να σα πω και κάτι. Καλύτερα να είναι έξω το κορμί αλλά είναι, να είναι ντυμένη και σωστή η ψυχή και η αξιοπρέπεια, παρά να μου φοράτε τα ζιβάγκο και μέσα να είστε βρώμικες και ξεγυμνωμέν, ξεγυμνωμένε. Για κάποιε από εσά που, το παίζετε χαμηλοβλεπούσε και περπατάτε και βουίζουν μέχρι και τα τυχώματα. Μπράβο Ας, μην ανοίξω Αλέξανδρε. το στόμα μου. Μπράβο, Αλέξανδρε. Και έχει και τον άντρα δίπλα, τάξη, τον γεννημένο ε, κερατά και χαίρεται. Τι χαίρεσε, βρε. Γυναίκα δίπλα δέσαι, σου δεν πέρα. έχει μείνει που να μην περπατά με κέρατα. ούτε από εδώ. Α, <Και> είναι αυτό που λέω. Αυτό που λέω. Ξέρει τι δηλαδή. λέω. Και για το κέρατο θα μιλήσουμε σήμερα. <Και> για τον άντρα που δέχεται το κέρατο και χαίρεται κιόλα. Χαίρεται γιατί νομίζει ότι έχει μια ωραία γυναίκα και περπατάει και χλεβάζουν όλοι. Τι ντομάτε, θα μου πει βέβαια αυτό, τι τρώει, τι καταπίνει. Γι' αυτό είναι και έτσι. Αλλά εν περιπτώσει όμω. Άντε, γιατί άντε! Άντε! κάτι άλλο αυτό. Μέχρι και τα σκυλόψαρα σας κοροϊδεύουνε. Υποκρύβει Ναι, θα μου το πεις μετά. Θα ξεκινήσω γι' αυτό, λοιπόν, σήμερα. Μου έδωσες την πάσα με τον μπούστο σου. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσω, επειδή η κοπέλα αντίθεται για επιστημονικό θέμα και θέλω να το ξεκινήσω επιστημονικά, να ξεκινήσω με το επιστημονικό. Ωραία. Θα μιλήσουμε για τη διατροφή του κατοικιδίου μας, του ζωάκου μας που έχουμε. Άρα προφήσει. έχει και αυτό διατροφή. Ναι, εννοείται. Ε, πρέπει να είναι διαφορετική, να μην είναι βαριά όπω τρώει το χειμώνα. Πιο ναι. ελαφρά τροφή τρώμε. Και επίση ε, δεν ε, πρέπει ε, να ε, δίνουμε, δύο. γιατί καμιά φορά το κάνουμε, επειδή τα αγαπάμε και λέμε: Ελά, δώσ' του λίγο, εδώ στο λίγο, λίγο. Έτσι του δίνα και θα εγώ λίγο σάλτσα και τέλος. μου έκανε <laughs> με το. Ακριβώ θα σου <laughs> πω, πω στο τέλο. Δεν κάνει αυτό. <laughs> ναι, ε, ε, λίγο το δάχτυλο και πήτα λίγο πικάτι και μου έκανε με το. Και εγώ έχω τέτοια προβλήματα με το δικό μα το Ε, είναι ένα τόσο σημαντικό θέμα η διατροφή του <laughs> κατοικιδίου μα, οπότε πρέπει να προσέξουμε και να. τι ακριβώ πρέπει να κάνουμε. Όπως όλα τα όμορφα πράγματα, έτσι και η διατροφή των κατοικιδίων μας, ε, μας γεμίζουν απορίες, οι οποίες αναζητούν σωστές και υπεύθυνε απαντήσεις. Ε, πάμε σε κάποιες ερωτήσεις που μας έχουν κάνει ήδη ο κόσμος ε, να απαντήσω ποιο είναι ο υπεύθυνο για τη διατροφή του κατοικιδίου μας. Ε, Καταρχήν, ακριβώς, ε, είναι αυτός που το φροντίζει. Το αφεντικό του. Εμείς. Και πρέπει να έχει ένα αφεντικό. Ναι. Έτσι κι ε, λέω το ε, ζώο νομίζω ότι έναν μόνο. αγαπάνε πιο πολύ. Ναι. Ακόμα και σε μία οικογένεια μπορεί να παίζει με τα παιδιά, Κοίταξε. με τη μαμά, με τον μπαμπά. Ναι. Νομίζω ότι ένα άτομο, μπορεί να είναι και το παιδί πολλές φορές, αγαπάει mm. πολύ το ζώο και ακούει. Ε, εκείνος που, ε, αγαπάει πάρα πολύ το ζώο εκείνον που του δίνει την τροφή. Και σέβεται πάρα πολύ αυτό. Κοίτα πόσο αναγνωρίσιμο είναι το ζώο σε αυτό. Το εκτιμάει. Και γι' αυτό του έχει. Σε αντίθεση δημιουργία. με του ανθρώπου που του ταζει και σου ταγκώνουν το δάχτυλο. Ακριβώ. να σου σκοτώσουν και όλα κιόλα πισόπλατα, μαχαιρώνουν. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, Εφόσον είναι υπεύθυνο, πρέπει να έχει και υπεύθυνη στάση. Ο κυδεμόνα μα, έτσι εμεί. Ο αρμόδιο όμω επιστήμονα, στον οποίο πρέπει να απευθυνθεί, είναι ο κτηνίατρο. Για να Ακριβώ. Άρα αυτό έχει τι περισσότερε Γιατί και γνώσεις. το κάθε ζώο και η κάθε ράτσα έχει διαφορετικέ διατροφικέ συνήθειε, άλλε απαιτήσει. Αλλιώ θα ταϊστεί ένα ζώο που μπορεί να γίνει και 50 κιλά, και αλλιώ ένα ζώάκι που θα είναι 2,5. Ακριβώ. Άλλε ανάγκε έχει το ένα, άλλε το άλλο. Και κάθε ράτσα είναι και διαφορετική. Όπω υπάρχουν και σε κάποιε ε, εταιρείε. Υπάρχουν για διαφορετική ράτσα, για ναι, ναι, διαφορετική η ηλικία. Και διαφορετική, βέβαια, άλλο είναι για πάπη, άλλο είναι για κορίτσια. Ναι ναι, 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 ναι. ναι. Και ξέρω. πάρα πολύ σημαντικό, αυτά τα πλαστικά, ε, τα κόκαλα, τα μεγάλα, που τα δίνουν κυρίως σε μεγάλα ζώα για να μπορούν ε, τα ακωνί... ακωνί... ναι. Ναι, αλλά αυτό το πλαστικό το καταπίνει. Και έχει εταιρικέ διαταραχέ. Ναι, γιατί ε, ε, και επίση δεν πρέπει mm. να το. Κάποια κάνουν κάποιε μύτε. Εγώ δεν έχω δώσει ποτέ στον κούκκι. Mm. ούτε ναι. Να πάσεις. προσοχή, δεν θέλει. Ναι. Mm. Και όχι τα κόκαλα τα κανονικά. Αναλόγω το ζωάκι. Τώρα, δεν κάνει κόκαλο να φάει. Μικρό. Ναι. Και δει χοιρινό και αρνεί. Καλά, εννοείται αυτό. Το, το σκοτώσατε το ζώο. Και το έχουμε πατήσει και αυτό. Τώρα πάμε στα επιστημονικά. Ποιε είναι οι απαραίτητε γνώσει οι οποίε απαιτούνται για τη σωστή διατροφή. Βασική προϋπόθεση για τη σωστή διατροφή είναι οι απαραίτητες γνώσεις για τη φυσιολογία της πέψης. Όταν λέμε φυσιολογία της πέψης, εννοούμε το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνται στον οργανισμό για να μετασχηματιστεί η τροφή σε θρεπτικές ουσίες με την μορφή απλοποιημένων στοιχείων, τα οποία μπορεί ο οργανισμός να χρησιμοποιήσει για τα δομικά του στοιχεία και την απαραίτητη γι' αυτόν ενέργεια. Η τροφή λοιπόν αποτελείται από πρωτενε, ε, άμυλο και λίπη. Και τα θρεπτικά στοιχεία λοιπόν είναι τα αμινοξέα, τα ζάχαρη και τα λιπαρά οξέα. Να πω λιγάκι τι είναι η φυσιολογία τη πέψη. Στόμα, το στομάχι, το λεπτό έντερο, το 15% της τροφής είναι γρήγορη μέσα σε μια ώρα. Στο λεπτό. Στο παχύ έντερο, το 15% του όγκου της τροφής, έχει μακρά διέλευση που διαρκεί πάνω από 12 ώρες. Α, μάλιστα. Γι' αυτό καμιά φορά βλέπουμε και κάποια που μπορεί να είναι δυσκύλια, παίζει ρόλο αυτό το τι έχει φάει. Ναι, ό,τι συμβαίνει και στον άνθρωπο. Ακριβώς. Ε, να πω λιγάκι, οι θρεπτικές ουσίες, οι θρεπτικές ουσίες ποιες είναι, το νερό, οι πρωτεΐνες, τα λίπη, οι δατάθρακες, τα μεταλλικά στοιχεία, οι βιταμίνες που είναι 6, α, D, E, K, οι διατολίτες BC. Ναι. Έτσι, αυτά που ισχύει και σε εμά. Απλά πολλοί άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν. Σαφώς. Δηλαδή, και... και εμείς τρώμε, δεν ξέρουμε. Κοίταξε, τώρα είναι μια εύκολη πρόσβαση. Ε, γιατί σε άλλα τρέχουν και ψάχνουν μέσα στο διαδίκτυο mm -hmm. και δεν ψάχνουν. Εγώ είναι πάρα πολύ Τι αρκολό. είπα στην αρχή, Καλύτερο κτηνίατρο, μα να ρωτήσουμε. Και πλέον υπάρχουν και όλα γραμμένα. Ναι. Ε, αν πάρει στροφέ που είναι ελεγμένε και με τη σφραγίδα. Γράφει και έτσι, από, πί από πίσω γράφουν τα πάντα. Ναι. Πόσο τη εκατό έχει τέτοιο, τέτοιο, Μπράβο, τέτοιο. τέτοιο. Πάρα, Άρα να βιταμίνες. τα διαβάζουμε αυτά. Μπράβο, είναι πάρα πολύ καλό. Να πω μόνο λιγάκι. Και να μην δίνουμε λιγμένα. Εννοείται. Γιατί κάνουμε διάρκεια. Ναι, γιατί και λένε, λένε. Έλα, μωρέ, ζω, είναι χιλίξη, δεν πειράζει, το πάρει. Δεν καλέ. Δεν κάνει. Ούτε μου χρειασμένα τυριά, ψωμινιά και τέτοια που τα βλέπω και αυτά. Η βιταμίνη λοιπόν, α, απλά να πω κάτι μικρό για τις βιταμίνες, είναι χρήσιμη στην αναπαραγωγή, στην ανάπτυξη, στη συντήρηση του δέρματος. Αυτά τα ακούμε και για μας, έτσι. Στους ε, φλεγω, φλενογόνους συγγνώμη, και τα δόντια. Η D είναι για ασβέστιο, Το ε είναι γονιμότητα, αμυντικό σύστημα και αντιξιδιωτική δράση. Η Κ είναι πήξη του αίματο. η Β είναι αφομείωση των υδαταθράκων, χρησιμοποίηση των λοιπών και προστασία του δέρματος και η σε ενεργοποίηση της φυσικής άμυνας ρύθμιση του πόνου. Mm. Ε, έχω και ένα τελευταίο αυτό που ακριβώς που λέγαμε πριν. Η, η ερώτηση είναι μαγειρευμένη ή το, η τυποποιημένη τροφή. Τυποποιημένη. Εγώ του δίνω την ξηγά τροφή. Κάτσε να δούμε. Mm. Εγώ του δίνω ξηγά. Τυποποιημένη λοιπόν. Ναι. Mm. <laughs> <laughs> Ένα μεγάλο λοιπόν αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που απασχολεί όλους μας. Ε, δεν μπορεί κανείς λοιπόν να αρνηθεί πως αν κάποιο θέλει να μαγειρεύει στο κατοικίδιό του να το κάνει. Δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε προσθέω Θεού έτσι. Δηλαδή, έτσι. πρέπει να προσέχει αυτό. Όμως όχι απ' όλα. Με βάση λοιπόν το μαγειρεμένο ή ψημένο κρέας, τα μαγειρευμένα ζυμαρικά και ένα μόνο 10% βρασμένα λαχανικά μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ένα ισορροπημένο γεύμα του ζώου μας. Mm. Χωρίς σάλτσες, αυτό που είπες πριν, χωρίς γλυκά και άλλα τερπνά της δικής μας διατροφής. Ε, καλύτερα λοιπόν είναι αυτό που είπες, η τυποποιημένη mm. θα λέγαμε. Yeah, γιατί έχει και βιταμίνες, έχει όλα τα συστατικά. Βέβαια η όμως, η ξηρά τροφή, συγγνώμη yeah. που σα διακόπτω, η ξηρά τροφή ε, έχω παρατηρήσει ότι πραγματικά το ζώο αφοδεύει πιο άνετα, τα δεν κόπρανα... μυρίζουν, να... τα κόπρανα είναι πιο σφιχτούλικα και, και καλά. Και μπορείς και να ναι. τα μαζέψεις από τον δρόμο. Και όταν το έχω δώσει μαγειρεμένο φαγητό, δεν μιλάμε τώρα για λίγο ψημένο κοτόπουλο ναι, ναι. Πιφτέκη, μιλάμε Μα, λίγο έτσι. Ότι στεγνώ, εκείνο, ε, στεγνώ, 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 ναι, σημένο. Όταν κρέας, το έχω δώσει όμω κάτι διαφορετικό, μπορεί να μην έχει πάθει κάτι, γιατί εγώ δεν βάζω γενικά πολλέ άλτσε, αλάτια κτλ. Μόνο τότε που τόσο λίγο που ζήλευε. Αλλά βλέπω ότι τα κόπρανά του. Ε, έχουν μεγάλη διαφορά. Από εκεί πέρα μπορούμε να καταλάβουμε κιόλα ένα ζωάκι, εάν είναι καλά, ε, από τα κόπρανά του, μπορούμε να καταλάβουμε εάν... Αυτό νομίζω ότι το λένε όλοι οι... Μα διάτρια, από εκεί πέρα μας... Είναι σαν να μας μιλάει... Προσοχή, ναι. Ακριβώς το χρώμα. Το, το χρώμα. Ε, αν είναι μαλακά ή σκληρά. Δηλαδή, ό κοιτάμε... Οπότε, εάν άνθρωπο. δούμε ότι μπορεί να κάνει διάρροια το παιδάκι, έχει κάποιο πρόβλημα. Κοίταξε να δεις, οι σάλτσες απαγορεύεται... Διότι δημιουργούν αλλεργίες και ρεθισμούς στην επιδερμίδα. Και ειδικά είναι και ναι. Είναι καταστροφή. Γιατί εμείς, εγώ ε, και... στο πικάντικο με χτυπάει στο στομάχι. Mm. Οπότε φαντάσου ένα ζωάκι. Ναι, αυτό ακριβώς. Θέλει σάλτσες γι' αυτό το Να πω και κάτι τελευταίο. Δεν ισχύει πως οι κροκέτες είναι μπισκοτάκια. Τα μπισκοτάκια είναι κάτι άλλο. Είναι μία πλήρης τροφή κροκέτες, έτσι. Απλά είναι αφιδατωμένοι. Δεν είναι δηλαδή όπω μια απλή κονσερβούλα Μαι. που είναι πιο και ζουμερή. Γι αυτό χορτένουν με, με πολύ λιγότερη ποσότητα. Αλλά να πω ότι και την κονσερβούλα βέβαια είναι μια πλήρη τροφή. Δηλαδή Μπορούμε, οι κονσέρβε επίση τι τρώνε και πιο όμορφα. Δηλαδή, αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε κροκετούλα μαζί. Εγώ αυτό κάνω. Κροκετούλα και κονσερβούλα Απλά μαζί. Απλά την κονσέρβα πρέπει να τη φάει εκείνη την ώρα, Μπάρμπαρα, για να μην Γιατί όλα. αν μείνει Τους η κονσέρβα κάνεις μυρίζει. Στο πιάτο. Έχι, δεν μπορώ. Μυρίζει η κονσέρβα. <laughs> Ενώ η κροκέτα. Ναι, τα τρώνε όλα. Ναι. Όλο το... Αυτά φεύγουν. Ναι. Έχει συγκεκριμένε ώρε που ξέρει την ώρα που θα τα φάει. Ναι, πρωί βράδυ. Και εγώ έτσι πρωί βράδυ. Λοιπόν, αυτέ ήταν οι διατροφικέ συνήθειε των μικρών μα φίλων μέσα από την επιστημονική κατάρτιση που έδωσε η Μπάρμπαρα Κίρκη, ε, Θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσω μετά θα πάμε σε μία μόδα έτσι λίγο να ηρεμήσουμε και θα επιστέψω για να κλείσω με, με πέγγι δαμουράκι όπου θα μιλήσει για το θέμα για το οποίο απαλού ξεκινήσαμε και αλλού καταλήξαμε αλλά που τελικά είναι και αυτοί οι άντρε που πραγματικά ενώ το γνωρίζουν το δέχονται. Μήπως άραγε κρύβεται κάτι άλλο. Για να τα δούμε όλα σε πολύ λίγο. Αν η αγορά επιπλών είναι σημαντική, τότε το όνομα είναι ένα. Έπιπλα αγορά Επιπλά για όλο το σπίτι, σε μοναδική ποιότητα και τιμή. 35 χρόνια κοντά σας, με μοναδικές λύσεις και προσφορές δικής μας παραγωγής στις διαστάσεις που θες. Κάνε μία από αυτές δική σου και άλλαξε το σπίτι σου. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 210-92-11-100 και www.epiplagoranikeas.gr Επιπλαγορά Νικαίας. Κάνει την τσέπη σου να χαμογελά. Λακιώτης. Από το 1978. Κοντά στον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Σήμερα, ακόμα πιο δυναμικά. Με νέα καταστήματα. Σύγχρονο ίσο e και ένα πλήρω εξοπλισμένο Logistics Center. 8.000 κορυφαία προϊόντα. Ετοιμοπαράδοτα, άμεσα στο χώρο σα με ένα κλικ. Λακιώτη. Το όνομα στο μπάνιο. Λακιώτη.gr Κοσμοχρό. Για να αντέχουν στο χρόνο πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταία τεχνολογία. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κοιμωλία all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρόμ. Του κόσμου τα χρώματα. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί του χρόνου παραγωγή αλλά και παράδοση, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητα. Αποτελείται από ανθρώπου με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικέ λύσει κατάλληλα προσαρμοσμένε στι ανάγκε του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσει εκτύπωση ακόμα και σε πολύ δύσκολε επιφάνειε με τη μέθοδο τη μεταξωπηδία, τη χαλκομανία αλλά και τη ψηφιακή εκτύπωση. Τρίτο και τελευταίο μέρο αυτή τη εκπομπή. Πέγγι να μουράκι εδώ κοντά μα. Μπάρμπαρα Κίλκι. Δεν ξεχνάμε το διαγωνισμό μα για την άνθρωπο. Θα το δούμε κλείνοντα το θέμα αυτό. Διότι πάρα πολλοί από εσά μπαίνετε στην πόρτα έτσι. Σε άλλου δεν αρέσει, άλλοι δεν το ξέρουν. Αυτοί όμω που το ξέρουν και χαίρονται. Ρωτάω. Κοίταξε δηλαδή να, να σου πω κάτι, Βρεπέγγι. Oh. Όλοι οι άνθρωποι στη ζωή μα λέμε. Δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα γιατί πιστεύω ότι δεν έχει γίνει ποτέ σε μένα, ή όταν ε, αισθανόμουν ότι μπορεί να γίνει ή να το κάνω, εγώ τέλειωνα τη σχέση. Mm. Ε, αλλά όλοι οι άνθρωποι μπορεί κάποια στιγμή να έχουν απατηθεί. Όλοι μωρέ, το έχουμε πει. Εντάξει. Πέρα. ή να το έχουμε αυτοί... κάνει ή να το έχουν κάνει. Όμω δεν το ξέρουν. Ναι. αυτοί που το ξέρουν, ότι okay, ανθρώπινο είναι, μην λέμε τώρα και βλακίε. Αν να δεν να είναι, Και αυτό ξεκινάει από κάτι. Ναι. Ε, και βασικό ότι καταλήγει τελικά να μην σου δει, ε, 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 να συμπληρώνει, υποτίθεται αυτό γιατί έχει άλλη συνέπεια. Είναι άλλη κουβέντα εκείνο. Α, αυτοί λοιπόν που θέλουν και προκαλούν, συνήθως πάντα παίρνουν ε, συντρόφους οι οποίοι έχουν πολύ έντονη εμφάνιση. Ε, για αυτούς είναι πολύ δονικό ε, αυτό που βλέπουν ότι οι άλλοι έχουν για αυτό που έχω εγώ. Ότι mm. βλέπουν οι άλλοι και λένε ότι αχ τι ωραία γυναίκα ή τι ωραίο άντρα. Ακριβώς. Και δεν τους νοιάζει εννοεί. Αυτό λοιπόν είναι ιδιόμορφο και πηγάζει από τον κέρατα. Ρωτά... <χει> γυναί... καταλαβαίνεις. έχει μέσα του άλλα ένστικτα. Δεν είναι εκείνο ότι έχει μεγαλύτερη δονή, ικανοποιείται με τη γυναίκα του, ικανοποιείται για τους άλλους. Και Λειτουργεί τελείω διαφορετικά. να να ότι τον κερατώνει η γυναίκα του. Ναι, 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 ναι. Και εγώ στο ξενοδοχείο που έχουμε, μα κλείνανε δωμάτια ε, να έχουν απόσταση και ερχόντουσαν γιατί δεν μπορούμε να μην είμαστε μαζί. Και ο καθένα μόνο του και είχαν ιδιαίτερου φίλου μαζί. Είχαν και τι σχέσει. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ένα λεπτό. Πώς εξηγεί έναν άντρα ο οποίο. Δεν το εξηγώ. Όλε του οι σχέσει. Δεν το του τα έχουν φορέσει. Έχει Εγώ, έτσι δεν φορέσει. Έχει πρόβλημα. Καλά, Αυτό είναι το μόνο σίγουρο έτσι, για να το ναι. δέχεσαι. μετά υποσκάπτει και κάτι ποιμή. άλλο. Άλλε φορέ. Δεν είναι πάντα ίδιε. Ε, μια ομοφιλοφιλία. Ποιο πιστή είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ένα λεπτό. Ομοφιλοφιλία να έχει ο ίδιο. Εγώ δεν σου είπα αυτό. Ο ίδιο έχει. Και γιατί επιλέγει γυναίκε, ε, Για να προκαλεί του άντρε. Μα δεν κερδίζει. Αυτοί δεν άντρε, λέμε. Ίδιζεις. Μα δεν κερδίζει όμω κάτι. Ρε παιδιά, νομίζετε, δεν είναι έτσι. Για αυτού μπορεί να κερδίζουν. Για αυτό αυτός κερδίζει. Άρα λε, α, πα σε άλλη περίπτωση τώρα, εσύ. Πολλέ περιπτώσει. Καλά, αυτό είναι η κραυγαλέα. Αυτό είναι, δηλαδή, μόνο που δεν έχει γυναικείο. Αλλά. Δεν μιλάω εγώ τώρα για τι ε, καταστάσεις, καταστάσει, δηλαδή αυτέ που κουνιώνται και μόνο και που ε, Είναι, είναι. και αυτό που λέω. Εγώ μιλάω τώρα... το τώρα... απλό. Ναι. Κραυγαλέο είναι. Δεν είναι μη κραυγαλέο το να έχω μία σύντροφα ή ένα σύντροφο. Και να λε καλώ τι ε, κοπέλε. Είναι κραυγαλέο. Ναι. Εντάξει. Το να κάθεται μια κοπέλα mm. και να πίνει τον καφέ τη με το αγόρι τη. Και πραγματικά το αγόρι της να είναι πιο στολισμένη και πιο γυναίκα από τη γυναίκα που κυκλοφορεί, είναι για να γελάει και ο καφές. Ακριβώς. Δηλαδή δεν και υπάρχει... Καφέ. Και το τραγικό ξέρεις ποιο είναι. Είναι ότι πείθουν τον εαυτό τους ότι οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας. Ε, το τραγικό ε. της ιστορίας είναι η οικογένειά σας να σε έχει αποκληρώσει και να λέει ντρέπομαι που είναι γιος μου, ε. δεν συμφωνώ, αλλά λέω τώρα να ε. πάω». Και εσύ να λες έξω... Ότι όλες οι γυναίκες με θέλουν. Ε, να μην τον έκανε το γιο τη. έτσι. Γιατί, μπορεί να φταίει αυτό. Ε, μπορεί να φταίει και η, η, η μικρή του ηλικία, η συμπεριφορά, ε, ο τρόπος που διαχειρίστηκε ένας γονιός αυτό το παιδί. Φταίνε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Πάντως το ότι οι άντρες, πραγματικά κάποιοι άντρες, να μην μπαμπάω ρόλου, δηλαδή με έναν φίλο μου δεν το δέχονται αυτό, mm. αλλά μιλάμε για κάποιους το ότι γνωρίζουν ότι, και, και το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, είναι ένας άντρας πόσο μπορεί να ξεπέσει, να με κερατώσει εσύ, να το ξέρω ότι μου τα φόρεσε και να σε παρακαλώ να είσαι και μαζί μου ξανά. Ξέρει πόσοι έρχονται. Αυτό είναι λένε, το μερό. Ξέρει πόσοι έρχονται άντρε και μου λένε ναι, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα. Βγαίνει μαζί του, αλλά δεν έχει κάνει ερωτικό. Ε, εντάξει τότε, άρα μην τρελαίνεσαι. Δεν αυτός? είσαι 100% κερατά, είσαι 70. Τι λε, είναι 250 κερατά. Ναι. Γιατί πείθεται που του λέει. Υπάρχει δηλαδή μια κατηγορία που το θέλει, που το ανέχεται για πάρα πολλού λόγου και πάρα πολλέ φορέ ε, ενθουσιάζεται και πάνω στη στη σμίξη την ερωτική, να του αναφέρει πώς το κάνει ο τάδε μαζί τη. Α, και αυτό έχει σημαίνει πολλές φορές. Αυτό δεν ασφάλει. είναι και ανασφάλεια όμως, δεν έχει ανασφάλεια Πέγγι, ο ίδιος. Έχει υπόβαθρο αυτό. άλλη κατάσταση. Αυτό. Έχει ναι, αλλά έχει άλλη όμως κατάσταση. Ανασφάλεια. Είναι υποβιβάζει τον εαυτό ανασφάλεια, δεν του. είναι ανασφάλεια. Μα και τον εαυτό είναι Είναι άλλο πράγμα. πράγμα. ναι, αλλά να σου πω. Κατάλαβες. Και υπάρχει και η άλλη περίπτωση που θεωρεί ότι όχι σαν και εμένα δεν θα βρει, ναι, 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 Άστε να τη θέλουνε, αφού μου υπόσχεται ότι δεν. Ναι. Αφού το λέει η σύντροφο ότι δεν, εγώ πιστεύω αυτό. Ε, βγήκανε, ανταλλάσσει μηνύματα, ε, παιχνίδι φλερτ κάνει. Ε, για να... Ένας άντρας, παιδιά, που σέβεται τον εαυτό του. Δεν δέχεται Συγγνώμη τίποτα. που θα σας το πω. Αλλά λέμε ότι γιατί μας κεράτωσε, γιατί μας ταφόρεσε, γιατί πήγε με άλλον, γιατί... Τη έδωσα εγώ τα περιθώρια. Εγώ δεν υπάρχει. μπορώ να καβάλω τη γυναίκα μου και να βγάζω φωτογραφίε στο string τη και να χαίρομαι που τη βγάζω με το string. Σαν να λέω στον κατάλαβες, άλλο. Κατάλαβε. Δε τί... <κκκ> ναι, Δηλαδή, ναι, μην τρελαθούμε. Ναι, ε, δηλαδή, αυτό αν λέγεται... εγώ πάω τώρα στην Ομόνια και κατεβάσω τα μπαντελόνια μου και στηθώ. Και εσύ με βγάλει φωτογραφία και έρθουν και πού είναι ο πετρίδης και αυτό και αυτό. Θα έχουν αδικό. Σε ρωτώ. Μα δεν είναι δυνατόν. Ε, είναι πε... Έπεσε κατάλαβες και το σκουλαρίκι και ε. από την έντασή μου. Ε, <laughs> και... <σκουλάκι laughs> λοιπόν. Τα αντίσημπε. Κατάλαβε. Δηλαδή και λέω, και λέω, ένα άντρα που είναι ο στυλοβάτη ενό σπιτιού. Τέλο πάντων. Συνήθω λοιπόν, αυτό που δεν. Θα δέχεται... έπρεπε να ντρέπεται που κάνει αυτό. Όπω και μια γυναίκα περίμενε. που βγάζει τον άντρα τη, α πούμε, ξαπλωμένο με το εσόρουχο και γράφει το μωρούλι μου κοιμάται. Τώρα δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι, βγάζεις τον άντρα σου με το εσώρουχο και εσύ τώρα λέγεσαι γυναίκα που σέβεσαι τον άντρα σου εν ώψη των άλλων γυναικών. Και τον εαυτό να είσαι σου. Να σε μόνη σου, βγάλε 100. Είχα. Να είναι μόνος του, βγάλε 5.000. Το πρόσωπο που δέχεται το κέρατο, δίνει κέρατο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μα και έτσι κι αλλιώς τα ζευγάρια... Είναι σίγουρα στο παρελθόν. Ναι. <laughs> ε, να ξέρεις ότι δεν μιλάμε, αυτές είναι ιδιομορφίες και ιδιοσυγκρασίες και προβληματισμοί που είναι πολύ βαθύ το θέμα και χρειάζονται θεραπείες για όλο αυτό, τους αρέσει έτσι όπως ζούνε, ανέχονται γιατί... Απλά ξέρουν ότι το ανέχονται γιατί ξέρουν ότι δεν θα βρουν καμία άλλη ή κανέναν άλλον. Μα δεν ναι. νιώθουν αυτό που νιώθεις εσύ, δεν το νιώθει ο άλλος. Που θέλει να προβάλλει τη γυναίκα του για να βλέπει τι ειδονή του δημιουργεί και ξέρω εγώ. Και να κάθεται να τη ρωτάει την ώρα που ερωτεύεται τι σου κάνει ο άλλος, Άρα, εγώ είμαι καλύτερος ή εγώ είμαι. Ε, α, το κάνει εκείνο. Δουλεύει μέσα του αλλιώτικα. Δεν είναι το ίδιο παιδιά. Ναι, γιατί όλα είναι για το φαίνεστε και όλα αυτά είναι ε, για, το, για, για το ένα ε, ψέμα. Είναι πολλά υπόμεθρα. Ο άλλο, α πούμε, ξέρει ότι, την, ότι τον απατάει, ξέρει ότι τον γερατώνει, το ξέρει όλη η περιοχή, όλη η Αθήνα. Και όμω δεν τη χωρίζει γιατί λέει ότι πάπα πάθα μάθουν ότι χώρισα και τι θα ναι, μου πούνε. Ναι, ναι. ναι, αλλά και τώρα που μαθαίνει όμω ο στο ξεχωριστή είναι και μπαίνει άλλο. Αλέξανδρε, εσύ το δέχεσαι. Αλέξανδρε, στο λέει αυτό, δεν είναι αυτό. Όχι, δεν μου το λέει εμένα. Ε, μιλάω αυτό. γενικά λέω, τώρα. Το λέει γενικά. Αυτό λέω. Yeah. Στο λέει αυτό για να δικαιολογεί. Κατάλαβε ότι δεν είναι έτσι. Εγώ τη γυναίκα μου την ξέρω. Εγώ ξέρω εγώ. Σου λέω, έρχονται σε μένα. Με πληρώνουνε. Και ικανοποιούνται να τους πω αυτό που εκείνοι φαντάζονται, ότι δεν πάει, δεν κάνει τίποτα. Mm. Ε, το κιλοτάκι της γιατί ήταν στην τσέπη. Και όταν τους λέω αυτό, α ναι, είχε βγάλει και το κιλοτάκι, είχε βγάλει και το κιλοτάκι. Τι έπεσε. <laughs> ναι, κατάλαβες. Αφού, ε, κατάλαβες. Ναι, μου λέει, το βρήκα στην τσέπη τη. Γιατί το βγαλε. Γιατί κατουρίθηκε πάνω τη. Όχι, Από γιατί μάλλον Απλά είπε μια πολύ ωραία ερώτηση, έκανε πριν ο Αλέξανδρος. Όταν κάποιο είναι μια ζωή κερατάς, δηλαδή όταν όλες οι κοπέλε τον έχουν κερατώσει, αυτό του τι συμβαίνει. Ε, είναι πλέον του. επιλογή του. Ε, τι επιλογή του σου είπα, υποθάλπει έναν άλλο χαρακτήρα μέσα. Δεν είναι έτσι απλό και βλέπετε πώς έχει εξελιχθεί πια και γίνονται σκηνικά που τα μαθαίνουμε από τη τηλεόραση συνέχεια ή επιτίθονται σε, σε μικρότερα παιδιά ή έχουν τάσεις. Υποφάτι άλλες καταστάσεις, πιο έντονες. Έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα, για την ψυχολογία Μαι. που πρέπει και δεν είναι μόνο η ποινή που πρέπει να δίνουμε σε ένα άτομο, αλλά πρέπει μέσα και στις φυλακές, έχει ψυχολόγο, αλλά να προχωρήσουν σε πολύ περισσότερο, γιατί έχει. Αλλά άμα το ζητήσει ο... Ε, ο, φυλακισμένος. ο φυλακισμένος πάει στην ψυχολόγο, ας πούμε. Εδώ πρέπει να γίνεται στον καθέναν, ναι. για το θέμα που αντιπροσωπεύει και μπήκε φυλακή. Εννοείς ναι, για να βρίσκουμε τα βαθύτερα αίτια κάποιων πραγμάτων. Για να γίνεται θεραπεία. Το να τον κάνεις εγκλωβισμό μόλις βγει τα ίδια πράγματα τα κάνει. <laughs> ε, Υποθάλπτουν πάρα πολλά πράγματα και είναι άλλους, άλλες καταστάσεις. Πολλοί το θέλουνε και πολλοί θέλουνε να, να το βλέπουν. Όχι μόνο να τους λέει η σύντροφο τι τη έκανε ο τάδε που πήγε και να φεύγει από το σπίτι να τους λέει, «Άντε μωρό μου να περάσεις καλά». Έχω δει και το αντίθετο. Γυναίκα. Σουηδία, να το λέει. Γιατί. Ε, δεν είναι Σουηδία. Τι? Είναι Σουηδία, Σουηδία τι? είναι. Είναι τι. Είναι πιο open mind και κάνουν έτσι. Α, δεν έχω πάει. Ναι, δεν έχουνε. Ναι. Έχουν, ναι. ναι. Δεν έχουν ε, Τελείω διαφορετική ψυχολογία και εκείνη. Δεν είναι το ίδιο που έχει το ένστικτο εδώ περισσότερο. Και άλλοι που θέλουν να βλέπουν. Καλά, ναι, εκεί πάμε. Το, άμα αυτό πάμε είναι εκεί, αυτό είναι θέμα κερατών. Αντάξει, αυτό είναι θέμα σεξουαλικότητα και οκ. Okay. Δεν είναι ότι σε κερατών, ότι κερατά, κερατά ε, αυτό. Ε, το ίδιο είναι. Ναι, αλλά σε βλέπει ότι Το βλέπει, είναι μπροστά. Ε, άλλο είναι ειδονοβλεψία, άλλο είναι ακουστικό και θέλει να ακούει τι του κάνει. Ναι, αλλά άλλο. ο κερατά και είναι, εμεί λέμε για τον κερατά κερατά που. Κοίταξε, που, δεν είναι θέμα σεξουαλικό να φτιάχνει. Είναι θέμα ότι παραμυθιάζεσαι αυτό. ότι εσύ είσαι μόνο μαζί μου ναι. και εσύ είσαι με όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Ναι. Και το εξωτερικό που μα βλέπουν. Γιατί γελάς ρε αυτά. αφού για... έτσι γουστάρει, τώρα τι να σου δεν πω. Δεν έχω πρόβλημα. Άκου για να ξεκαθαρίσω λίγο και τη θέση μου με κάποια πράγματα. Λοιπόν, είναι εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτά τα άτομα. Είναι Πραγματικά. Τις αλλά τουλάχιστον μην κοροϊδεύονται. Μην κοιτάζονται στον καθρέφτη. Άμα λέμε υπάρχει τόσο μεγάλο καθρέφτη που μπορεί να σε χωρέσει. Αλλά μην κοιτάζει στον καθρέφτη. Λέμε, αν είναι ένα δωμάτιο ένα καθρέφτη, πιστεύω σε Μα δεν θα έρθει να σου εξηγήσει εκείνο γιατί το δέχεται. Θα σου ξέρουμε, ξέρουμε. αυτό συζητάμε. Αυτό ναι. ξέρουμε το λόγο. αλλά λέμε, κοιτάξτε παιδί μου σε ένα καθρέφτη και πε εντάξει, του σου μάτια μου και βάλει και του του, 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 Σταύρου του Λιβικού το, το τραγούδι του φίλου Γιατί μου. δεν κοιτάς τον ε, το αυτό, Πες το πώς το έλεγε ο Σταύρος ο Λιβικός, τον είχα φαίει και τότε που κλείνει. Ρε Γιάννη, τι γελάς, εγώ λέω ένα τυχαίο γεγονός και εσύ γελάς. Και τι σε νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Oh, μα, ο, ο, γελάει τώρα. Για, πώς το έλεγε ο... Ο το, έλεγε, αλλά πώς πήγαινε το τραγούδι. Το κερατά. Πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Ναι, μπράβο, καλύτερα τώρα παρά μετά. Λοιπόν, ε, Κατάλαβε, ποιο είναι το θέμα. Ναι, Τέλο πάντων, καταλαβες. εγώ τώρα μου ρωτά να σου πω το πιο βαθύ κομμάτι και σου λέω από τι ξεκινάει, από τι είναι, δεν είναι αυτό που δείχνουν προ τα έξω πάρα πολλέ φορέ. Αυτοί που δεν ανέχονται το κέρατο, ε, δεν δέχονται να είναι υπερβολικά προκλητικέ οι γυναίκε του. Ναι. Αυτό που δέχεται να έχει Μ, πολύ προκλητική όχι. γυναίκα. Μην λε ναι. όχι. δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι είναι το απόλυτο αυτό που σου λέω. Ψαγμένο πάρα πολύ σου λέω. Από πάρα πολλέ. Είμαι στο επάγγελμα. Άλλο πολλές. λέμε yeah. ρε παιδί μου. Εγώ δεν θα μπορώ λέω. να είμαι πούμε, με την Μπάρμπαρα και να είναι προκλητική πανεπίθαμε και κερατώσει. Αλλά εγώ είμαι σωστό απέναντί τη και είμαι άντρα που με θέλει. Αλλά όμω είμαι ένα τέρα, θα με κερατώσει και την έχω αυτή μια κούκλα. Εκείνη γιατί σε επέλεξε που είσαι τέρα. Εκεί με πέλεξε, πού με πούμε τέρας, γιατί θα μπει και άλλα ωραία χαρίσματα, πιο ψηλά, Τι νομίζω πιο ότι αριθμητικά. Είναι... Λέμε τώρα κι άμα τα είχα αυτά. Νομίζω ότι είναι μόνο ε, αυτό που πιστεύετε όλοι, ότι εγώ έχω το καλύτερο εργαλείο από ό,τι έχουν οι άλλοι. Όχι, καλέ, ποιο εργαλείο, καλέ, ποιο εργαλείο, η μπάνια. Ποιο εργαλείο, εγώ δεν μιλάω για εργαλεία. Εγώ μιλάω ότι ένα άνθρωπο που επιλέγει μια γυναίκα που επιλέγει έναν άντρα τέρα ή ένα άντρα που επιλέγει μια γυναίκα τέρα. Άλλο... Υπάρχουν δύο άλλα πράγματα δύο εκεί. Λεπτά. Άλλο εσύ κάτι και άλλο η σικάρη. Εσύ αν έχει πιο πολλά να ξέρει. Και άλλο η προκλητική. Όταν βλέπει μια γυναικα τερα υπαρχουν αλλα πραγματα δυο λεπτα αλλο η ελεύθερη, μπορεί να ντυθεί ωραία. Ε, Όμω δεν μπορεί να είναι μάνα των παιδιών σου, να φοράει μέχρι εκεί και να σκύβει στο καρότσι και να είναι όλο ο πισινός από πίσω. Ναι, αυτό είναι το πιο λοιπόν, ναι. ε, λοιπόν, όταν το δέχεσαι αυτό και δεν δέχεσαι από μόνη τη, δεν κάνει τη διαφορά. Ε, βγες έξω να δει τι γίνεται όμω, τα βλέπει. Ναι, αλλά μετά όμω δεν θα πει γιατί βγαίνουν και λένε οι ε, διάφοροι. Αυτό που ανέχεται και τα άλλα. Έχει δίκιο. Πώ, α πούμε, σήμερα για να έρθω πάλι στην αρχή, η Μπάρμπαρα, επειδή είχε επιστημονικό θέμα, φόρεσε κάτι πάρα πολύ κλειστό. Γιατί τη Λόρε Μπάρμπαρα σήμερα μου λέει Μα έχω επιστημονικό θέμα. Θα είμαι σεμνή. Αυτό λέω. <laughs> Όχι, δεν το γελάω. Όχι, και εγώ σου λέω. Θα μπορούσα παραμία, να βάλω λίγο κοιλιά έξω, λίγο βούτυλ. Ένα φορεματάκι φοράει, πώ το λέτε αυτά Μέχνε που είναι μέχρι εδώ. εδώ. Μύδι. Μύδι. Mm. Και είναι και αυτό το τύπο. Και εδώ είναι, είναι αυτό, μέσα. Το είναι εδώ. Ναι, εντάξει. Ναι, άμα σηκωθεί εκεί να είναι, δεν είναι. σε Σεμνό. Και εδώ είναι κλειστή. Τίποτα δεν φέρνει. Και είναι ένα απλό τζινάκι. Δηλαδή ούτε στρα, ούτε αυτά, ούτε τέτοια. Για την επόμενη εβδομάδα όμω για να καταλάβει ο κόσμο. Ναι. Θα μου έρθει με όχι επιστημονικό. Όχι, όχι. Για να δουν. Το ξέρεις το φόρεκα δεν θα γίνουμε θα είναι. Εννοείται είτε πάλι. καλέ. Α, λοιπόν, να βάλει κάτι που να μην είναι επιστημονικό. Ο, δεν θα είναι. Α, εντάξει. Λοιπόν. Θα είναι <laughs> τα συνηθισμένα μου. Άκου, για να ξανά πάλι. Είσαι ελεύθερη να βάλει όμω Μπράβο αγάπη μου. Είσαι ελεύθερη! Για ναι. ότι θέλει! Ναι. Αυτό είναι σημασία. Ναι. Όχι όμω να μου είσαι παντρεμένη. Όμω τι, και δεν μετά έχει κοιταρίτιδα. Το... Από όταν ήσουν ελεύθερη. Να σου πω, το βάζει, τη σπάει. Ξέρει <συσχε> να το υπερασπιστεί. <συσχε> δεν έχει κοιταρίτιδα <συσχε> να μου δημιουργεί εμένα ή το. Εμένα, δεν λέω εμένα. <συσχε> ναι. Λέω έτσι. Ε, ξέρει τι κάνει. Α, γιατί να μην το βάλει. Καλά κάνει. Το χαίρομαι αυτό. Αλλά δεν μπορεί να συνοδεύεσαι, να έχει οικογένεια, να έχει αυτό και να είσαι, Μπάρμπαρα μου, προκλητική. Yep Γιατί το άλλο προκλητική, προβα... επειδή είσαι όμορφη, μπορεί να είσαι, αλλά να μην είσαι προκλητική. Να είναι σε να μην. Έτσι. Το ξέρω. Με κάνει και λέω κακά Λοιπόν, όχι, δεν πειράζει. Γι' αυτό υπάρχουν και τα βίντεο στην εκπομπή. Όχι, καμία. Πάνε είναι καθημερινά τη λέμε. Λεφού, εγώ σήμερα έβλεπα το δελτίο ειδήσεων και ξεκίνησε με αυτό. Λέει, καλημέρα σα, φίλοι και όλα τη Ελλάδα σήμερα θα σου με τα νέα. Γιατί είναι, δεν ναι, όχι, είναι. δεν κακιά. είναι, όχι, καλή, το ξέρω. Ε, εντάξει. Άλλα, πάει να φύγει. Λοιπόν, ε, σας σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια, έτσι για το κλείσιμο τη Και εκπομπής. το 2.10.96.23.3.15, γιατί είμαι πρόθυμη και ικανή. Να σας καθοδηγήσω με τον πιο σωστό και καλύτερο τρόπο. Και είναι και πρόθυμη και ικανή να σας πει ότι δεν θέλουμε να πάρει τηλέφωνο τον κερατά, πάρε καλύτερα την Μπέγγι για να μην είσαι εσύ. Αντί να πάρει τον κερατά, πάρε το 2-10-96-23-15. Μπα και συλλογιστή καμιά φορά. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια εμείς. μου. φεύγω με τα κορίτσια μου τώρα. Φεύγω με το επιστημονικό θέμα και με το πάρα πολύ σοβαρό. Και την επόμενη εβδομάδα θα το δείτε και άλλα μη επιστημονικό. Μείνετε κοντά μου.